Είσαι κοντός, χοντρός και αστερημένος. Η μάνος ντρέπεται για σένα και ο πατέρας είναι αλήτης. Κατά τα μούτρα σου, θα πρέπει να ντρέπεσαι ρε βλάκα. Θα δείξω σε όλους γιατί είσαι για φτύσιμο και ξύλο. Λόγω της αύξησης του φαινομένου του cyberbullying, το παράρτημα της ελληνικής αστυνομίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προχώρησε στις δικές του συμβουλές έτσι ώστε να ελαττωθεί το φαινόμενο, το οποίο έχει εξαπλωθεί αρκετά και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τις δικές του συμβουλές δίνει στο ένα channel ο αστυνόμος Α ειδικών καθηκόντων Απόστολος Δελτσίδης. Η σχολική βία και γενικότερα ο εκφοβισμός που εκδηλώνεται μεταξύ των μαθητών θεωρείται ένα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Τα παιδιά στην εφηβεία δεν μπορούν να καταλάβουν πού πρέπει να σταματήσουν και μπορεί πολλά περιστατικά να αρχίζουν από μία απλή πλάκα και σιγά σιγά να μετατρέπονται σε ένα ισχυρό bullying το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε πολύ άσχημες καταστάσεις. Γενικότερα η λέξη bullying είναι ο όρος που χρησιμοποιείται διεθνώς για να περιγράψει το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και προέρχεται από το ρήμα bully, που σημαίνει πληγώνω, τρομοκρατώ, υποχρεώνω γενικότερα να κάνει κάποιος με βία κάτι το οποίο δεν θέλει. Τώρα στη δική μας την περίπτωση που έχουμε το cyberbullying είναι ουσιαστικά το διαδικτυακό bullying ή δηλαδή ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Στη συνέχεια ο κύριος Δελτσίδης εξηγεί και τα αίτια τα οποία οδηγούν το θήτη αλλά και το θύμα στο συγκεκριμένο φαινόμενο. Ένας θήτης οδηγείται στον διαδικτυακό εκφοβισμό που ρωτήσατε. Συνήθως αυτός γίνεται εξαιτίας της βίωσης έντονων συναισθημάτων, όπως είναι ο θυμός, η απόγνωση, είτε πάλι και η εκδίκηση, τα οποία μπορούν να προέρχονται από προβληματικές σχέσεις που υπάρχουν στο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και εξαιτίας μιας ευρύτερης κοινωνικής λειτουργίας που παρουσιάζει το άτομο. Σε ορισμένες πάλι περιπτώσεις, ο διαδικτυακός εκφοβισμός αποτελεί δυστυχώς μια μορφή ψυχαγωγίας η οποία έχει ως στόχο την εκδήλωση ποικίλων αντιδράσεων καθώς και την ικανοποίηση αναγκών που σχετίζονται με την επιβολή εξουσίας και ελέγχου. Τέλος, ο κύριος Δελτσίδης μέσω του ένα τσάνελ έκανε γνωστά και τα μέσα που μπορεί να εξαπλωθεί το cyberbullying. Κάποια από τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την παρενόχληση μέσω του διαδικτύου είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα email δηλαδή, τα γραπτά μηνύματα, SMS και αντίστοιχες εφαρμογές επικοινωνίας. Κάποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα social media, κάποια δωμάτια επικοινωνίας, chat rooms, ιστολόγια, blogs δηλαδή, καθώς και κάποια διαδικτυακά παιχνίδια, τα internet games, τα οποία μπορεί να νομίζουμε ότι έχουμε αφήσει τα παιδιά μας μέσα στο σαλόνι και τους έχουμε αγοράσει μια κονσόλα και παίζουν, αλλά στην πραγματικότητα εκείνα μπορεί να συνομιλούν κάλλιστα και με άλλους χρήστες που παίζουν ταυτόχρονα και μάλιστα εκείνη την ώρα μπορεί κάποιος δηλαδή να έχει προβεί σε κάποια τέτοια μορφή cyberbullying.